Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά σε όσους και όσους εορτάζουν σήμερα Τρίτη, 21η Μαΐου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή τηλεόραση Λεπάντο. Πάμε να δούμε τις σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους. Δυτική προβλήτα αντιρρίου. Στον πάγο η αποκατάστασή της με φόντο την καλοκαιρινή περίοδο. Και στην Άμβισσα δραστηριοποιούνταν η εταιρεία του Γιαννίτση που εμπλέκεται σε τροφικές δηλητηριάσεις μαθητών. Σε πλήρη εξέλιξη εργασίες αποκατάστασης των γραμμών του ΟΣΕ στην Πάτρα για να γίνει πιο γρήγορος και πιο ελκυστικός ο προαστιακός. Στον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού στο Μοναστηράκι, δωρίδας προχώρησαν εθελοντές δίτες και κάτοικοι της περιοχής. Την οδική σύνδεση της Δυτικής Πελοποννήσου με την Ανατολική φέρνει στο προσκήνιο ο πρώην Υπουργός Κώστας Τζαβάρας, μιλώντας σε ραδιοφωνική εκπομπή, χαρακτηρίζοντας τις συνθήκες όρημες για την υλοποίηση του έργου. Κινητικότητα για το θέμα αυτό παρατηρείται τόσο από την περιφέρεια Πελοποννήσου όσο και από το Δήμο της Μεγαλόπολης, με τον κύριο Τζαβάρα να χαρακτηρίζει τον οδικό άξονα ως βαρύνωσα σημασίας για την πολιτιστική σύνδεση της Πελοποννήσου. Στο δημόσιο διάλογο, ύστερα από πολλά χρόνια στην απραξία, επιστρέφει το ζήτημα της οδικής σύνδεσης της Δυτικής με την Ανατολική Πελοπόννησο, δηλαδή την οδική επικοινωνία της Ολυμπίας με τη Μεγαλόπολη. Το θέμα επαναφέρει στο προσκήνιο ο πρώην Υπουργός Κώστας Τζαβάρας, ο οποίος μιλώντας στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Πύργου, τόνισε ότι τα αμφίδρομα ωφέλη θα είναι πολλά. Έχει μεγάλη σημασία, είναι ο δρόμος Ολυμπίας Μεγαλόπολης. Είναι ένα θέμα που μάλιστα προχθές με πήρε τηλέφωνο ο Δήμαρχος της Μεγαλόπολης, ο οποίος το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 25 Μαΐου οργανώνει μια ημερίδα. Ο κύριος Τζαβάρας χαρακτήρισε τη χρονική συγκυρία όρημη για την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος. Εκεί υπάρχει ένα θέμα για την αναθέρμανση του ενδιαφέροντος, γιατί ο δρόμος αυτός θα δώσει επίσης μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη της περιοχής, αλλά και θα ενώσει βασικά στοιχεία πολιτισμικού τουρισμού της Πελοποννήσου. Να υπάρχει σύνδεση με τη Σπάρτη, με το Άργος. Με βάση την εκτίμηση του πρώην Υπουργού, η οδική σύνδεση της Ολυμπίας με τη Μεγαλόπολη θα αποτελέσει την απαρχή για την πολιτιστική σύνδεση στο σύνολο της Πελοποννήσου, ανοίγοντας νέους δρόμους σε πολλούς τομείς. Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, σε ένα θέμα που απασχολεί την ναυπακτία εδώ και πολύ καιρό και που δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα για την επίλυσή του. Μιλάμε φυσικά για την δυτική προβλήτα του αντιρρίου, μίας από τις κύριες εισόδους του Δήμου, όπου στον πάγο έχει μπει το έργο αποκατάστασης της προβλήτητας του αντιρρίου, αφού 2,5 χρόνια μετά η κατάσταση που επικρατεί είναι το λιγότερο τραγική, αλλά και επικίνδυνη. Τα χρήματα μπορεί να εξασφαλίστηκαν από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, πλην όμως δεν έχουν ακόμη εκταμιευθεί ώστε να δημοπρατηθεί εκ νέου. Και όλα αυτά φυσικά με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται πρώτων πυλών. Περί αναμονής ο λόγος, αλλά ας πατήσουμε το play και επανερχόμαστε με τις λεπτομέρειες. Δυτική προβλήτα αντιρρίου 2024. Ένα έργο κόσμημα για την περιοχή και για την ελληνική ναυτιλία, αποτέλεσμα του τεράστιου ενδιαφέροντος που δείχνουν για τον τόπο τους, οι τοπικοί φορείς, η περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, οι βουλευτές τριών ομών και οι κυβερνήσεις των έργων την τελευταία 20 ετία. Εν όψη ευρωεκλογών, οι εικόνες αυτές θα πρέπει να παρουσιαστούν στους Γερμανούς, Ολλανδούς, Βέλγους και Γάλλους σαν παράδειγμα για τη δική τους χώρα. Τέλος, τώρα που θα ξεκινήσετε όλοι εσείς τις βόλτες στη Δυτική Ελλάδα για να παρουσιάσετε το έργο σας, μην κάνετε κανένα λάθος και πάρετε το καράβι με κόστος 6,50 ευρώ να περάσετε από τη γέφυρα, που κοστίζει 15 ευρώ. Μη σας περάσουν και για τίποτα φτωχούς. Για όλους τους υπόλοιπους, τα πλοία ξεκινούν δρομολόγια 5 το πρωί ως 2.30 μετά τα μεσάνυχτα, ανά 20 λεπτά στο μεγαλύτερο ποσοστό της ημέρας. Το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε κάνει το γύρο του διαδικτύου και φυσικά καταγράφει το χάλι που επικρατεί στο δυτικό προβλήτα του αντιρρίου. Περαστικός, εργαζόμενος σε πλοίο, που καταγράφει τη δύσκολη καθημερινότητα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι στα καράβια. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το πρόβλημα παραμένει μετά από 2,5 χρόνια. Έχει κάνει καθίσεις στο λιμάνι, είναι μέσα μπλόκια τεράστια, με αποτέλεσμα τα καράβια λόγω καιρού πάνε με λίγο γωνία. Υπάρχει φόβος να βαρέσουν τις προπέλες. Δεν έχουμε θέσεις που να πάμε να αλλάξουμε.
Εγώ δεν μπορώ να πάω μπροστά στο ξενοδοχείο γιατί το καράβι δεν μπορεί να φορτώσει και να ξεφορτώσει. Κάνουμε ζημιά στα αυτοκίνητα. Τα δρομολόγια σε λίγες μέρες θα αυξηθούν, θα γίνουν 20 λεπτά. Κάτι που σημαίνει ότι θα είναι δύο δεμένα καράβια που θα δουλεύουν στο Ρίο, δύο δεμένα στο Αττήριο. Με αποτέλεσμα ότι το δρομολόγιο που θα το κάνουμε 20 λεπτό για το κοινό θα μπορεί να γίνεται και μισάωρο, γιατί θα πρέπει να περιμένει ο ένας καπετάνιος στο άλλο καπετάνιο να βγει και να πάει να δείξει μια ασφάλεια, να ξεφορτώσει τον κόσμο. Εγώ προσωπικά είχα πάει πριν γύρω 1,5 μήνα με ένα GCB με άδειες τα πάντα από λιμενικό ταμείο και από λιμεναρχείο να μεταφέρουμε κάποιους βράχους. Και μου λέει ο χειριστής, μου λέει, Νίκο, μου λέει, δεν μπορώ να πάω πιο κοντά. Μου λέει, φοβάμαι, λέει, θα πέσω μέσα. Φανταστείτε. Θα πέσω μέσα, λέει, θα γελάς ο κόσμος μαζί μας. Έχει κουφώσει, για να μιλήσουμε απλά, έχει κουφώσει όλη η προβλήτα. Ναι. Και τώρα κάνουμε κάποιες ενέργειες, δίχως με μεγαλύτερο μηχάνημα. Πάμε με μεγάλη τσάπα να μεταφέρουμε, δηλαδή, αφού δεν έχει ξεκινήσει ακόμα το έργο, δηλαδή να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάπως τα καράβια. Ναι. Γιατί σας λέω, η κίνηση έχει ανεβεί κατακόρυφα. Υπενθυμίζεται πως το έργο είχε παγώσει λόγω δικαστικής διαμάχης του Λιμενικού Ταμείου Ναυπακτίας με τον εργολάβο. Φτάνουμε στον Ιανουάριο του 2024 και τις αποκλειστικές πληροφορίες για περίπου 900.000 ευρώ για την αποκατάσταση του προβλήτα που είδαν το φως της δημοσιότητας, για να δούμε στο ημερολόγιο Μάιο και να παραμένουμε στο ίδιο έργο θεατές. Στα ψηλά γράμματα τώρα, το ποσό για την αποκατάσταση ανέρχεται περίπου στα 900.000 ευρώ. Η διαφορά είναι ότι το έργο αναβαθμίστηκε και είναι πλέον θέμα περιφέρειας. Δηλαδή, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ναυπάκτου βρίσκεται εν αναμονή των χρημάτων αυτών, ώστε η περιφέρεια να δημοπρατήσει ή να αναθέσει το έργο. Πότε? Απορίας άξιο. Όλα αυτά την ώρα που οι καθυζήσεις έχουν μετατρέψει τον προβλήτα σε παγίδα για τους πλοιάρχους, αφού έχει ήδη διαβρωθεί, καθιστώντας το μεγαλύτερο τμήμα ακατάλληλο για να δένουν τα καράβια που εκτελούν τα δρομολόγια Ρίου-Αντιρίου, αλλά και το μικρό τμήμα της που ακόμα χρησιμοποιείται, είναι προφανές ότι δεν θα είναι λειτουργικό για πολύ ακόμα. Είχαμε δει το Δήμαρχο Ναυπάκτου που είχε πει ότι έδωσε η περιφέρεια 900.000 ευρώ για το λιμάνι του Αντιρίου για να γίνει λόγω καθυζήσεως και φυσικών καταστροφών το κρίνανε. Τα λεφτά, λέει, τα έχουν πάρει από το Δεκέμβρη. Τώρα μπαίνουμε στον Απρίλιο και δεν έχει γίνει τίποτα. Τρομερή αύξηση. Η γραμμή έχει τρομερή αύξηση αυτή τη στιγμή. Έρχεται και καλοκαίρι. Το θέμα είναι η ασφάλεια. Είναι η ασφάλεια. Τι ασφάλεια θα δώσουμε εμείς στον επιβάτη, τον τουρίστα, τα καράβια, τα πληρώματα? Δεν είναι μόνο ο επιβάτης, είναι και το πλήρωμα. Θα πάει να βάλει ένα κάβο με 8 μποφόρ σε μία σάπια δέστρα, να σπάσει η δέστρα ή να σπάσει ο κάβος που πιάνεται το καράβι που κρατιέται, δηλαδή να σκοτωθεί και ο ναυτικός και ο επιβάτης. Αυτή είναι η εικόνα που αντικρίζουν καθημερινά οι διερχόμενοι οδηγοί, κυρίες και κύριοι, που αποφασίζουν να περάσουν το στενό του Ρίου Αντιρίου με τα καράβια και όχι με την ακριβή γέφυρα. Δυστυχώς όμως, από ό,τι φαίνεται, η περιφέρεια βρίσκεται ήδη σε καλοκαιρινή ραστόνη. Εμείς θα συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε το θέμα που είναι σοβαρό και που φυσικά κρύβει, όπως είπαμε, κινδύνους τόσο για τους εργαζόμενους του Πορθυμίου του Ρίου Αντιρίου, όσο και για τους διερχόμενους οδηγούς. Να αλλάξουμε θέμα. Στο πιο δύσκολο κομμάτι της εργολαβίας συντήρησης της γραμμής του προαστιακού της Πάτρας μπήκε από τη Δευτέρα ο ανάδοχος του έργου με το ξύρωμα της ιδυροτροχιάς σε μήκος 500 μέτρων. Η αντικατάσταση της γραμμής γίνεται από τον κεντρικό σταθμό της πλατείας Τριών Συμμάχων μέχρι τον σταθμό του Αγίου Ανδρέα και θα διαρκέσει για διάστημα αρκετών ημερών, ίσως και 20, σύμφωνα με τεχνικούς του ΟΣΕ. Ο ΟΣΕ επιδιώκει με την παρούσα εργολαβία την ασφαλή διέλευση των σειρμών του προαστιακού της Πάτρας, κατάργηση των βραδιποριών και αύξηση της ταχύτητας του τρένου που θα επιτρέπει την πλήρη λειτουργία του νότιου κλάδου μέχρι την κάτω Αχαΐα και την ανταπόκριση των δρομολογίων με αυτά του βόρειου κλάδου προς Ορείο. Η ανάταξη του σιδηροδρομικού δικτύου στη χώρα και στην Πάτρα έχει ξεκινήσει με γοργούς ρυθμούς. Αφενός για να μειωθούν προβλήματα και παθογένειες του παρελθόντος και αφετέρου για να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός της σύνδεσης των σύγχρονων οδικών αξώνων με τον σιδηρόδρομο, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια της χώρας.
Σε τοπικό επίπεδο, από τον Ιανουάριο του 2024 έχουν ξεκινήσει οι εργασίες βαριάς συντήρησης του μετρικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας, όπως εδώ και λίγες ημέρες το εμβληματικό έργο της συνολικής αντικατάστασης της επιδομής της γραμμής που εξυπηρετεί τον προαστιακό, ύψου σχεδόν 1,3 εκατομμυρίου ευρώ. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι οι διαδικασίες για την έναρξη του έργου έτρεξαν με αγοργούς ρυθμούς, τόσο με συνεχείς παρεμβάσεις της Αχαιής Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιας για τις μεταφορές Χριστίνας Αλεξοπούλου, όσο και του ΟΣΕ μέσω του Διευθύνοντος Συμβούλου Παναγιώτη Τερεζάκη, ενώ τέτοιου βεληνικού εργασίες αμυγός για τη γραμμή έχουν να πραγματοποιηθούν πολλά χρόνια. Μένοντας στην αντικατάσταση και στη συντήρηση της γραμμής του προαστιακού, από τη βόρεια έως τη νότια πλευρά, επισημαίνεται ότι αυτή τη στιγμή ξυλώνεται όλη η παλιά γραμμή. Πραγματοποιούνται εργασίες αντικατάστασης των στρωτήρων, ξύλα και σιδηροτροχιάς, σίδερα, ενώ στρώνεται και χαλίκι στο τμήμα από την οδό Αγίου Νικολάου έως τη Γούναρη. Οι εν λόγω εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 2 Ιουνίου με τα δρομολόγια από το κέντρο της Πάτρας έως το Καμίνια να εξυπηρετούνται μέσω λεωφορείων. Ταυτόχρονα έχει γίνει επανασχεδιασμός των δρομολογίων του βόρειου κλάδου, ώστε να εξυπηρετούνται οι εργαζόμενοι στην ευρύτερη περιοχή του Ρίου για να εναρμονίζονται τα ωράρια τους. Από εκεί και πέρα, σύμφωνα με στελέχη του ΟΣΕ και του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι σειρμοί θα έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσουν μεγαλύτερες ταχύτητες από τις σημερινές και σε συνδυασμό με την αύξηση των δρομολογίων, ο προαστιακός θα γίνει ξανά συνολικά ελκυστικός και θα αγκαλιαστεί από το σύνολο της τοπικής κοινωνίας, η οποία ποτέ δεν του γύρισε την πλάτη ακόμη και μετά τα προβλήματα στο δίκτυο, ως ένα μέσο φιλικό, οικονομικό, άνετο, γρήγορο και ασφαλές για τις καθημερινές μετακινήσεις των πολιτών. Εξάλλου, ετοιμάζεται σύμβαση συντήρησης των ACID, δηλαδή των αυτόματων ισόπεδων διαβάσεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα έγινε αυτοψία στην περιοχή της Κάτω Αχαΐας και σχεδιάζεται η επέκταση του προαστιακού κατά περίπου 850 μέτρα με τη δημιουργία νέας στάσης που θα γυρνιάζει με το κέντρο της πόλης. Παραμένουμε στην περιοχή. Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, με επικεφαλή στον Δήμαρχο Κώστα Πελετίδη, συμμετείχε σήμερα στην συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε μπροστά στο έργατο υπαλληλικό κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της απεργίας των δημοσίων υπαλλήλων και στην πορεία που ακολούθησε στους δρόμους της Πάτρας. Η Δημοτική Αρχή μαζί με τους εργαζόμενους του Δήμου συνεχίζει να διεκδικεί τα δίκαια της πόλης, όπως τονίζει ο κύριος Πελετίδης, και του λαού της περιοχής, και αγωνίζονται ενάντια στην κυβερνητική αντιλαϊκή πολιτική, η οποία εφαρμόζει τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετατρέποντας την υγεία και την παιδεία σε εμπόρευμα που κόβει μισθούς και συντάξεις και έχει εξαθλιώσει τους Δήμους, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο κύριος Πελετίδης. Συγκέντρωση έξω από το Εργατικό Κέντρο Πάτρας διοργάνωσαν σήμερα στις 10.30 το πρωί τα Σωματεία του Δημοσίου που συμμετείχαν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία της ΑΔΔ. Ακολούθησε πορεία στους δρόμους του κέντρου της πόλης. Απεργούμε για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, για μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για δωρεάν υγεία για όλο το λαό. Δεν ανεχόμαστε να παρέχουμε ξεχωριστές συνθήκες νοσηλείας σε VIP ασθενείς την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία του λαού μας πραγματικά περιμένει πολλές ώρες αναμονές για μια εξέταση στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Σε ένα ράτσο, πολυετής αναμονές για ένα χειρουργείο, μια διαγνωστική εξέταση. Απεργούμε σήμερα ενάντια στην ακρίβεια που πραγματικά μαστίζει τους πετσοκομμένους μισθούς μας, οι οποίοι είναι πετσοκομμένοι κατά 40% την τελευταία δεκαετία. Απεργούμε σήμερα για πραγματικές αυξήσεις μισθών. Για 10% αύξηση οριζόντια. Είναι αδιανόητο αυτή την κοροϊδία της κυβέρνησης από 1η-1η-24 μετά από 14 χρόνια μνημόνια, το 1,5 ευρώ την ημέρα. Τη στιγμή που οι διοικητές νοσοκομείων και οργανισμών πήραν 76% αύξηση το μήνα. Επιτέλους, δεν μπορεί ένας δημόσιος λειτουργός, ένας εκπαιδευτικός, ένας νοσηλευτής με 680 ευρώ και 750 ευρώ καθαρά το μήνα να τα βγάλει πέρα. Τη στιγμή μάλιστα που αν εργάζεται εκτός τόπου κατοικίας, να πάει σε ένα νησί με 300 και 350 ευρώ ενίκιο. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων η Ένωση Νοσοκομιακών Ιατρών Αχαΐας, οι εργαζόμενοι στο Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, οι εκπαιδευτικοί και δημοτικοί υπάλληλοι, καθώς και πολλοί ακόμη συνδικαλιστές εργαζομένων του δημοσίου τομέα. Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πάτρας, μαζί με όλους τους δημόσιους υπαλλήλους, είναι για μια ακόμα φορά στο δρόμο για να διεκδικήσουμε καλύτερους μισθούς, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Να επιχορηγηθούν οικονομικά τα σχολεία μας, έτσι μπορούν να λειτουργήσουν με όρους και προϋποθέσεις που πραγματικά ανταποκρίνονται στον 21ο αιώνα.
να σταματήσει επιτέλους η αντιεκπαιδευτική αξιολόγηση η οποία προσπαθεί να κατηγοριοποιήσει τα σχολεία, να μονιμοποιηθούν οι αναπληρωτές, συνάδελφοι και να μην ξεκινάμε κάθε χρονιά με εκατοντάδες κενά. Το παρόν στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας έδωσαν και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, όπως ο Δήμαρχος Κώστας Παλετίδης. Είμαστε εδώ πέρα για να διεκδικήσουμε το δίκιο. Δίκιο είναι να σταματήσει η ακρίβεια που τρώει το εισόδημα ολονών. Δίκαιο είναι να μπορούμε να ικανοποιούνται οι σύγχρονες ανάγκες το 2024, τη στιγμή που μπορούμε να πάμε στον Άρη και να μελετούμε τα πετρώματά του. Δίκαιο είναι οι μισθοί να είναι αντίστοιχοι της εποχής μας και να μην είναι σε μια εποχή που ο άλλος δεν μπορεί που να απολογηθεί και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα να τελειώνουν τα έσοδά του. Άρα αυτό δεν το περιγράφουμε. Ερχόμαστε απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και απέναντι σε όλους όσους συμβάλλουν να κερδίζουν μόνο οι λίγοι και οι πολλοί να χάνουν, και να πούμε ότι αυτά θα τα απαιτήσουμε και παράλληλα, μιας και έχουμε μπροστά μας πολιτικές εξελίξεις και εκλογές, πρέπει ο καθένας από εμάς να σκεφτεί σε ποιους εκφράζουμε την εμπιστοσύνη μας για να μην είμαστε μόνο διαμαρτυρία. Στο καλεσμά της, η ΑΔΔ σημείωνε ότι αποφάσισε να συνεχίσει τον αγώνα με 24-ωρη πανυπαλληλική απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στην ακρίβεια και στην οικονομική εξαθλίωση των εργαζομένων από την πολιτική της κυβέρνησης. Στεκόμαστε απέναντι στις κυβερνές ηγεσίες της ΑΔΔ και της ΚΑΦΕ, που παίρνουν στο καϊκανάκι, προσπαθούν με κάθε τρόπο να εμποδίσουν τους αγώνες μας. Εμείς όμως δεν θα τους κάνουμε τη χάρη. Αυτές τις ηγεσίες, το εργατικό κίνημα, θα τις βάλουμε στην άκρη. Είμαστε πολλοί, έχουμε το δίκιο με το μέλλον μας, είμαστε δυνατοί και θα τα καταφέρουμε. Όπως ανέφερε στη σχετική της ανακοίνωση, διεκδικεί οριζόντια αύξηση 10% στους μισθούς των εργαζομένων στο δημόσιο, επαναφορά των δώρων, συλλογικές συμβάσεις, κατάργηση του μισθολογικού παγώματος της διετίας 2016-2017, κατάργηση της εισφοράς 2% υπέρ της ανεργίας, αύξηση του αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, αύξηση του επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας, καθώς και να στελεχωθούν άμεσα με μόνιμους υπαλλήλους όλοι οι κρίσιμοι δημόσιοι φορείς, υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ασφάλιση και να αναβαθμιστούν όλες οι αναγκαίες υποδομές. Πάντως, κανονικά κινήθηκαν στην πόλη τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλάζουμε θέμα. Θετικά στο βακτήριο του Σταφυλόκοκκου βρέθηκαν τα δείγματα τροφίμων που κατανάλωσαν τα παιδιά δημοτικών σχολείων στη Λαμία και αναλύθηκαν σε εργαστήρια. Τα δείγματα που εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ στη Θεσσαλία, απομονώθηκε σταφυλόκοκκος που παράγει τοξίνη σε 10 δείγματα φαγητού. Συνεπώς, η έξαρση κλουσμάτων οφείλεται σε τοξίνη που παράγει ο σταφυλόκοκκος. Η εργαστηριακή και επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Εν τω μεταξύ, τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο της εταιρείας Γέννηση που παρασκευάζει τα γεύματα στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας παρήγγειλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Λαμίας. Η φωτιά κατέστρεψε μεγάλο τμήμα της επιχείρησης και εκδηλώθηκε περίπου στις 9.30 το βράδυ της Κυριακής, όταν το συντονιστικό κέντρο της περιοριστικής υπηρεσίας δέχτηκε ένα τηλεφώνημα για φωτιά στην συγκεκριμένη εταιρεία στην βιομηχανική περιοχή της Λαμίας. Σε ελάχιστα λεπτά βρέθηκαν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας πυροσβέστες από την υπηρεσία της ΒΙΠΕ και της 7ης ΕΜΑΚ, που άλλωστε εδρεύουν στη βιομηχανική περιοχή. Συνολικά 30 οχήματα και 80 πυροσβέστες από όλη τη Στερεά και τη Θεσσαλία επιστρατεύτηκαν για την επιχείρηση της κατάσβεσης της φωτιάς. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την εταιρεία Γιαννίτσης που φέρεται να είναι η βασική εμπλεκόμενη για το διατροφικό σκάνδαλο που συγκλώνησε την περασμένη εβδομάδα τη Λαμία. Κατά της εταιρείας, το εργοστάσιο της οποίας έγινε παρανάλωμα του πυρός το βράδυ της Κυριακής, έχουν υποβληθεί στο παρελθόν αγωγές 1.622.000 ευρώ και ασφαλιστικά μέτρα 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ας πιάσουμε όμως το νήμα από την αρχή. Το βράδυ της περασμένης Πέμπτης, παιδιά που είχαν καταναλώσει φαγητό από τα σχολικά γεύματα που μοιράστηκαν την ίδια μέρα σε διάφορα δημοτικά σχολεία, έπαθαν τροφική δηλητηρίαση από το βακτήριο του σταφυλόκοκκου που εντοπίστηκε σε δείγματα από τα σχολικά γεύματα. Ο σταφυλόκοκκος απομονώθηκε σε 10 δείγματα που εστάλησαν στο Περιφερειακό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας του ΕΟΔΗ στη Θεσσαλία. Όμως, όπως αποδείχθηκε, αυτή ήταν η κορυφή του παγόβουνου. Λίγα 24 ώρα μετά τη δηλητηρίαση, το εργοστάσιο της εταιρείας του Γιαννίτση που έφτιαχνε τα ύποπτα γεύματα έγινε παρανάλωμα του πυρός.
Παρά την τεράστια κινητοποίηση των δυνάμεων της περιοριστικής υπηρεσίας με συνολικά 18 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα και 40 πυροσβέστες, αλλά και υδροφόρες του Δήμου Λαμιαίων, η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις, καταστρέφοντας τόσο το κτίριο της επιχείρησης όσο και το περιβάλλον χώρο. Οι ύποπτες αυτές συμπτώσεις προκάλεσαν χθες Δευτέρα την παρέμβαση της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου Γεωργίας Αδελίνη. Με παραγγελία της προς την προϊσταμένη της εισαγγελίας Πρωτοδικών Λαμίας, ζήτησε να διερευνηθούν τα αίτια της πυρκαγιάς που κατέστρεψε την Κυριακή ολοσκερός στο εργοστάσιο της εταιρείας Γενίτσι στη βιομηχανική περιοχή της Λαμίας, σε συνάρτηση με το γεγονός της εμπλοκής του συγκεκριμένου εργοστασίου με τα σχολικά γεύματα που οδήγησαν στο νοσοκομείο μαθητές δημοτικών σχολείων λόγω μαζικής τροφικής δηλητηρίασης. Ο ιδιοκτήτης της συγκεκριμένης επιχείρησης είχε ως βασική επιχείρηση την σύτηση και την παραγωγή γευμάτων, τα οποία μοιράζονται σε ασθενείς, αλλά και η διακίνηση τροφίμων και εκμετάλλευση κηλικίων. Ο επιχειρηματίας που είχε την εταιρεία και συγκεκριμένα το εργοστάσιο, το οποίο καταστράφηκε όλος καιρός, ήταν, όπως λένε, γνωρίζοντας καλά, ο άρχοντας των σχολικών γευμάτων και αυτός που είχε αναλάβει από τις αρχές της περασμένης δεκαετίας κατ' επανάληψη την σύντηση ασθενών και εφημερευόντων ιατρών διαφόρων ιατρικών δομών της περιοχής. Όμως, παρά τις μεγάλες διαχρονικές συμφωνίες που είχε η εταιρεία, ούτε ο τζίρος ούτε τα κέρδη της δικαιολογούν. Σύμφωνα με το τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της εταιρείας, το 2022 ο τζίρος της ήταν μόλις 3,8 εκατομμύρια ευρώ από 4 εκατομμύρια που είχε δηλώσει το 2021, δηλαδή μειώθηκε 5,4%, ενώ είχε κέρδη μόλις 15.000 ευρώ από 11.690 ευρώ το 2021, ενώ οι φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας δεν έχουν εξεταστεί από τις φορολογικές αρχές για τις κρίσεις 2016 έως και 2022. Μάλιστα, η συγκεκριμένη εταιρεία έχει καταθέσει αγωγές έναντι τρίτου με σύνολο ζητηθήσεως αποζημίωσης 4.188.000 ευρώ, ενώ υπάρχουν και αγωγές τρίτων κατά της εταιρείας με σύνολο ζητηθήσεως αποζημίωσης 1 εκατομμυρίου ευρώ και ασφαλιστικά μέτρα κατά της εταιρείας συνολικού ποσού 3.124.000 ευρώ. Σενάριο διατήρηση του μειωμένου συντελεστή 13% στο ΦΠΑ στο σερβιριζόμενο καφέ στην εστίαση για ένα ακόμη εξάμεινο έως το τέλος του 2024 βρίσκεται σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι του Οικονομικού Επιτελείου της Κυβέρνησης. Με στόχο την ανάσχεση του κύματος ανατιμήσεων στο καφέ στην εστίαση, στο Υπουργείο Οικονομικών εξετάζεται η παράταση της χρονικής διάρκειας του μειωμένου ΦΠΑ 13% στο πιο δημοφιλές ρόφημα, αλλά και στο κακάο, το τσάι και τα άλλα αφεψίματα έως και τέλος του Δεκεμβρίου του 2024. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να παραμείνει ο ΦΠΑ στον καφέ στο 13% λόγω της αραγδαίας αύξησης στη τιμή του προϊόντος. Σε μια προσπάθεια να ελεγχθούν οι ανατιμήσεις στον καφέ που τον έχουν κάνει πικρό για τους καταναλωτές, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών ζυγίζει τα πράγματα και φαίνεται να προκρίνει το σενάριο για παράταση του μειωμένου συντελεστή και μετά το τέλος Ιουνίου, οπότε και λίγη ίσχυ του μέτρου. Την παραμονή του καφέ στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ του 13%, καθώς και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο οποίος επηρεάζει κατά 55% την τελική τιμή για τον καταναλωτή, ζητούν και οι παράγοντες της αγοράς. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν το επόμενο διάστημα και σε κάθε περίπτωση πριν από το τέλος Ιουνίου. Αν δεν υπάρξει παρέμβαση από την κυβέρνηση, ο συντελεστής για το σερβιριζόμενο καφέ και για κατανάλωση σε πακέτο θα ανέβει στο 24% από 13%. Οι εκπρόσωποι της αγοράς αναφέρουν ότι η επαναφορά του καφέ στο 24% θα οδηγήσει σε πρόσθετη αύξηση 11 μονάδων, οι οποίες θα περάσουν στη λιανική τιμή με αρνητικές συνέπειες για τους καταναλωτές,
αλλά και για την εστίαση γενικότερα, καθώς οι επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα απορρόφησης των αυξήσεων. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι τιμές στην αγορά ποικιλίας καφέ ρομπούστα έχουν φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 45 ετών και από τον Ιανουάριο του 2024 έως το Μάιο έχουν αυξηθεί κατά 50%, συμπαρασύροντας προς τα πάνω τη τιμή του καφέ αράμπικα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, με την αύξηση 20% στη τιμή του καφέ, ο Φρέντο Εσπρέσο Take Away θα πωλείται από 2,40 έως 2,60 ευρώ, ενώ η τιμή του Φρέντο Καπουτσίνο Take Away θα ανέβει στα 2,60 έως 2,90 ευρώ. Πάντως, το δημοσιονομικό κόστος για την παράταση του μειωμένου ΦΠΑ στον καφέ δεν είναι απαγορευτικό, καθώς μαζί με τα ταξί, που τη δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει σχέδιο για διατήρηση του χαμηλού συντελεστή, ανέρχεται στα 77 εκατομμύρια ευρώ. Το στίγμα των προθέσεων της κυβέρνησης αναμένεται να δοθεί στην επικείμενη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομικών με τη διοίκηση της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρήσεων Οργανωμένης Εστίασης. Όσον αφορά πάντως τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στον καφέ, η ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών δεν φαίνεται να συζητά καν το θέμα, καθώς μία μείωση θα άνοιγε τεράστια πλεονάσματα, 2,1% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τον νόμο, εκτός του καφέ, 30 Ιουνίου τελειώνει και το καθεστώς του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ για το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι και τα λοιπά αφεψίματα που σερβίρονται σε καταστήματα εστίασης ή καταναλώνονται σε πακέτο ή στο χέρι. Η μείωση των συντελεστών ΦΠΑ σε αθλητισμό, πολιτισμό, καφέ, μεταφορές και τουριστικό πακέτο καθιερώθηκε την περίοδο της πανδημίας ως ένα μέτρο στήριξης της αγοράς. Έκτοτε υπήρξαν αλλεπάλληλες παρατάσεις μέχρι τις αρχές του έτους, οπότε τέθηκε και σε ισχύ μόνιμη μείωση των συντελεστών από το 24% στο 13% για τα αναψυκτικά, τις μεταφορές, τα γυμναστήρια, τα εισιτήρια στους κινηματογράφους, ενώ επεκτάθηκαν για ακόμη ένα εξάμηνο μειωμένοι συντελεστές στον καφέ και τα ροφήματα, στην εστίαση, καθώς και στα κόμιστρα των ταξί. Πάμε να δούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και το αστυνομικό ρεπορτάζ που έρχεται από την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας. Μια γυναίκα υπήκοος Νεπάλ εντοπίστηκε νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε αρδευτικό κανάλι στην περιοχή της Βουπρασίας. Τη γυναίκα εντόπισαν ομοεθνείς της, οι οποίοι την ανέσυραν, μεταφέροντάς την στο κέντρο υγείας Βάρδας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό της. Για το περιστατικό έχουν ενημερωθεί οι τοπικές αρχές και έρευνες πραγματοποιούν οι αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος της περιοχής. Αθωωτική ήταν η απόφαση του δικαστηρίου για τη 43χρονη γυναίκα που είχε συλληφθεί με προσημειωμένα χαρτονομίσματα μετά από καταγγελία δύο ανδρών για εκβίαση, καθώς τους απειλούσε πως θα τους καταγγείλει για βιασμό. Ήδη είχε σχηματιστεί δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για εκβίαση σε βάρος της γυναίκας. Η 43χρονη, που διαμένει στην περιοχή της Ακράτας, πριν από περίπου δύο χρόνια κατήγγειλε σεξουαλική κακοποίηση από τους φερόμενους ως δράστες που συνάντησε σε μπαρ στην Πάτρα. Υποστήριξε πως μεταφέρθηκε στο σπίτι ενός εκ των κατηγορουμένων και εκεί, μετά από κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ και χρήση ουσιών, τη βίασαν. Το απόγευμα του Σαββάτου, 18 Μαΐου, η 43χρονη συναντήθηκε κατόπιν προκαθορισμένου ραντεβού με τη σύντροφο ενός εκ των κατηγορουμένων σε καφετέρια στην Ακράτα, με τη δέσμευση πως όταν θα λάμβανε τα χρήματα θα απέσυρε την καταγγελία βιασμού που είχε υποβάλει σε βάρος τους. Η 43χρονη, σύμφωνα με την αστυνομία, πήρε το χρηματικό ποσό των 1.500 ευρώ και παρέδωσε στη γυναίκα χειρόγραφη δήλωση με την οποία απέσυρε τα περί βιασμού της. Δεν γνώριζε ωστόσο πως τα χρήματα που είχε στα χέρια της είχαν προσημειωθεί από την αστυνομία και πως το ραντεβού ήταν παγίδα για να αποκαλυφθεί η δράση της. Αστυνομικοί του τμήματος Ακράτας, με τη συνδρομή της ομάδας πρόληψης και καταστολής εγκλήματος του τμήματος ασφάλειας Αιγιάλιας, επενέβησαν, τη συνέλαβαν και σε σωματική έρευνα βρήκαν στην κατοχή της και κατέσχεσαν το προσημειωμένο χρηματικό ποσό. Η 43χρονη παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο Τριμελές Πλημμυλιοδικείο Καλαβρίτων, όπου και αθώθηκε. Στον εισαγγελέα πρωτοδικών Μεσολογίου οδηγήθηκε ο ανήλικος που με την απειλή μαχαιριού έκλεψε κινητό από 13χρονο στο Μεσολόγγι. Συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής στο Μεσολόγγι από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Μεσολογίου και σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστεία. Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος των παππούδων του 15χρονου, οι οποίοι ασκούν τη γονική μέρημνα για την παραμέληση της εποπτείας του. Ειδικότερα, ο 15χρονος προσέγγισε το 13χρονο ανήλικο που κινούταν πεζός μέρα μεσημέρι και με την απειλή μαχαιριού του αφαίρεσε το κινητό του τηλέφωνο. Για τη διερεύνηση του περιστατικού διενεργήθηκαν άμεσες αναζητήσεις από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Μεσολογγίου, οι οποίοι εντόπισαν το 15χρονο, τον συνέλαβαν και στην κατοχή του βρέθηκε και κατασχέθηκε το κλεμμένο κινητό τηλέφωνο, το οποίο και αποδόθηκε στον ανήλικο παθόντα.
Μια ακόμη περίπτωση τηλεφωνικής εξαπάτησης ηλικιωμένου άντρα στην Πάτρα. Ο δράστης προσποιήθηκε τον υπάλληλο του ΕΦΚΑ με τον 77χρονο να την πατάει, καθώς πίστηκε να δώσει κωδικούς καρτών για υποτιθέμενη επιστροφή χρημάτων. Αποτέλεσμα να χάσει 2.500 ευρώ και στη συνέχεια αντιλαμβάνεται ότι πέφτει θύμα πάτης και να καταγγέλει το περιστατικό στην ασφάλεια της Πάτρας που ανέλαβε και την υπόθεση. Την παρέτησή του από Δημοτικό Σύμβουλο της Δημοτικής Ενότητας της Άμφισσας υπέβαλε ο σύμβολος της παράταξης της μειοψηφίας Άρης Αγγελόπουλος. Στη θέση του στη Δημοτική Αντιπροσωπεία καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών του συνδυασμού στη Δημοτική Ενότητα της Άμφισσας, Στάθης Κάπος, ο οποίος και ορκίστηκε σήμερα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ της Πέγη Τσακίρη. Παρετήθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της Μίζωνος Αντιπολίτευσης και πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Δελφών Άρης Αγγελόπουλος. Ο κ. Αγγελόπουλος παρετήθηκε για αυστηρά προσωπικούς λόγους. Την έδρα παίρνει δικαιωματικά ο Ευστάθιος Κάπος, γνωστός αυτοδιοικητικός και διοικητικός στέλεχος, ο οποίος ορκίστηκε σήμερα από τον Δήμαρχο Δελφών Παναγιώτη Ταγκαλή, παρουσία του επικεφαλής της παράταξης Λουκά Αναγνωστόπουλου. Θέλω να συγχαρώ τον Στάθιο Κάπο για την ανάληψη των καθηκόντων του ως Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Δελφών, έναν άνθρωπο πολύ αξιόλογο, με γνώσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση και όχι μόνο, αγαπητός στην κοινωνία, ο οποίος είναι βέβαιος ότι θα συμβάλλει τα μέγιστα στην πορεία της παράταξης αλλά και στην προβολή των ετοιμάτων των Δημοτών. Απ' την άλλη πλευρά, να ευχαριστήσω τον Άρη τον Αγγελόπουλο για τη μεγάλη προσφορά του και στον τόπο ως πρώην Αντιδήμαρχος της Δημοτικής Ενότητας Άμφισσας, αλλά και στην παράταξή μας για τους αγώνες του όλα αυτά τα χρόνια και για το ήθος του και την προσφορά του την ευρύτερη. Οι λόγοι είναι πραγματικά αυστηρά προσωπικοί. Δεν μπορώ να αναφέρω τίποτα άλλο. Πραγματικά ο κόσμος με αγάπησε όπως και τον αγάπησα και εγώ. Έχω δώσει πολλά στην αυτοδιοίκηση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα προσφέρω από εδώ και πέρα. Απλά δεν μπορώ να τιμώ άλλο τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι καλύτερα να αποχωρήσω και να βοηθάω απ' έξω όσο μπορώ. Φυσικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Κάδρο Αναγνωστόπουλο που με τίμησε και μπήκα στο ψηφοδέλτιό του, όπως και εγώ πιστεύω ότι τον τίμησα με την παρουσία μου. Και βεβαίως υπήρξατε ένας πολύ αγαπητός αυτοδιοικητικός, κύριε Αγγελόπουλε, αυτό είναι γεγονός. Τον κόσμο πραγματικά τον ευχαριστώ και θα διαπιστώσει ότι εγώ δεν σταματάω αυτό που έκανα και θα συνεχίσω να το κάνουμε. Οι χώρες της Βαλτικής για την αναπλήρωση των τουριστικών ροών που χάθηκαν εξαιτίας των πολέμων αποτελούν στρατηγική στόχευση και το μεγάλο στοίχημα για τη Δυτική Ελλάδα. Αυτό δήλωσε ο αερολιμενάρχης του Αράξου, τονίζοντας παράλληλα ότι οι αφήξεις των πτήσεων έχουν ξεκινήσει και αναμένεται να πυκνώσουν όσο βαδίσουμε προς το καλοκαίρι. Με καλούς Ιωνούς και με πτήσεις που ξεκίνησαν από τη Μεγάλη Εβδομάδα έρχεται η τουριστική σεζόν για τη Δυτική Ελλάδα με το αεροδρόμιο του Αράξου να αναλαμβάνει τον επιτελικό του ρόλο στο κομμάτι της μεταφοράς των ταξιδιωτών από τις χώρες του εξωτερικού. Είχαμε μία πτήση από Σλοβενία η οποία μας έκανε ποδαρικό να το πούμε έτσι. Τη Μεγάλη Παρασκευή είχαμε τρεις πτήσεις από Γερμανία. Και όλο το Μάιο έχουμε πτήσεις από Πολωνία, Βέλγιο, Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία και τον επόμενο μήνα θα προσθεθεί Αυστρία, Ελβετία και Ρουμανία. Σε ό,τι αφορά τις ροές, το σχέδιο αναπλήρωσης των χαμένων ταξιδιωτών από τις εμπόλεμες περιοχές τρέχει και όπως εκτιμά ο αερολιμενάρχης του Αράξου, έχει ξεκινήσει να αποδίδει καρπούς. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα από τις χώρες Ρωσία, Λευκορωσία, Ουκρανία που εκεί έχουν πόλεμο και τώρα πλέον δεν έρχεται κανείς. Πέρσι είχαμε πάρα πολύ κόσμο από το Ισραήλ, 13.600 άτομα ήρθαν πέρσι από το Τελαβίβ, οι οποίοι και αυτοί χάθηκαν πάλι λόγω του πολέμου. Αλλά είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα πάμε καλά και φέτος. Η νέα αγορά είναι η Ρουμανία και κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να έρθουν πτήσεις και από χώρες της Βαλτικής. Είχαμε και παλαιότερα, οι οποίες είχαν μειωθεί γιατί και αυτές οι χώρες εμπλέκονται αν όχι άμεσα, έμεσα με τον πόλεμο. Δηλαδή Λετωνία, Εστονία, Λιθουανία, είχαμε πάρα πολλούς επισκέπτες από αυτές τις χώρες. Και φέτος θα έχουμε και η Πολωνία επίσης και από την Πολωνία που έχουμε επίσης. Είχαμε πάρα πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα στο παρελθόν.
Γι' αυτό και το 2018 είχαμε φτάσει στους 186.500 περίπου επιβάτες. 186.500 επιβάτες. Μετά μας, δυστυχώς μας, με την πανδημία έπεσε η κίνηση πάρα πολύ σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο λόγω πανδημίας. Αλλά πέρσι κλείσαμε στις 142.000. Πιστεύω ότι φέτος θα περάσουμε τις 150-160.000. Οι χώρες της Βαλτικής αποτελούν το μεγαλύτερο στοίχημα φέτος για τη Δυτική Ελλάδα και αποτελούν στρατηγικός στόχος για τη δημιουργία τουριστικών ροών προς την ευρύτερη περιοχή. Με λαμπρότητα εορτάστηκε σήμερα η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μανάγουλη Δωρίδα. Το πρωί τελέστηκε πανηγυρική θεία λειτουργία, στην οποία χωροστάτης ο Μητροπόλητης Φωκίδας κύριος Θεόκτιστος και έδωσαν το παρόν ο Δήμαρχος Δωρίδας Δημήτρης Γιαννόπουλος, αντιδήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά και πλήθος κόσμου. Να τονίσουμε ότι ο ιερός ναός των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μανάγουλη ανακαινίστηκε πλήρως, με τις εργασίες να διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά με το αποτέλεσμα να είναι καταπληκτικό. Με λαμπρότητα και επισημότητα εορτάστηκε η μνήμη των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένη στη Μανάγουλη Δωρίδας. Το πρωί της Τρίτης τελέστηκε αρχαιρατική θεία λειτουργία με αρτοκλασία, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φωκίδας κυρίου κυρίου Θεοκτίστου και πολλών ιερέων. Στην πανηγυρική θεία λειτουργία παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Δωρίδας Δημήτρης Γιαννόπουλος, ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Νίτσος, ο Πρόεδρος του τοπικού διαμερίσματος Μανάγουλης Σπύρος Κόκλας, εκπρόσωποι αρχών, φορέων και συλλόγων και πλήθος κόσμου. Είναι μια ξεχωριστή ημέρα για τη Μανάγουλη. Γιορτάζει η εκκλησία του χωριού, του Κωνσταντίνου και της Ελένης. Παραβρέθηκε σήμερα ο Σεβασμιότατος κύριος Θεόκτιστος με ιερείς και με πλήθος κόσμου. Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Σε όσους γιορτάζουν. Να είστε καλά και του χρόνου. Χρόνια πολλά σε όλους. Είναι μια μέρα που γιορτάζει το χωριό της Μανάγουλης. Χρόνια πολλά, γιορτάζει το χωριό μας. Ευχαριστούμε τον Επασμινότατο που ήρθε, τον Δήμαρχο που παρευρέθηκε, τους αντιδημάρχους, όλους. Να έχουμε υγεία και να είμαστε καλά. Στην ομιλία του, ο Μητροπολίτης Φωκίδας εξήρε το σημαντικό έργο που επιτέλεσαν το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και οι ιερείς που διακόνησαν την ενορία για την ανακαίνιση του Ιερού Ναού, καθώς οι εργασίες για την ολοκλήρωση αυτού διήρκησαν 5 ολόκληρα χρόνια. Ο Σεβασμιότατος δεν παρέλειψε να ευχαριστήσει και όλους τους δωρητές που από το υστέρημά τους ενίσχυσαν την προσπάθεια που έγινε όλα αυτά τα χρόνια με το αποτέλεσμα να δικαιώνει το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, αφού η Μανάγουλη διαθέτει πλέον έναν περικαλή ναό. Επέτρεψε Άγιος Θεός αδελφοί μου και φέτος σε τούτο το περικαλή ναό να έχουμε όλοι την κύριση της ευρωλίας αυτής και να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργία. Πράγματι, θέλω να πιστεύω ότι όλοι σας μείνατε ικανοποιημένοι πρώτα για τον χώρο στον οποίο βρίσκεστε, στον ναό ο οποίος πράγματι έχει γίνει παραδοσιακός. Γι' αυτό συγχαίρω το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο με πρώτον τον ιερέα, αλλά και όλους εσάς οι οποίοι βοηθάτε ώστε να γίνει αυτός ο ναός έτσι όπως είναι σήμερα και πιστεύω ότι ακόμα καλύτερος θα γίνει στο μέλλον. Είστε
πολλών συγχαρητηρίων άξιοι, αλλά και ευχών του Μητροπολίτη σας για τον καθένα χωριστά και για τις οικογένειές σας για αυτό το οποίο προσφέρετε στην εκκλησία σας, στο λαό σας, στην ενορία σας. Είμαι ευχαριστημένος για όσα σήμερα πραγματικά έχει αυτή η ενορία. Πολύ περισσότερο όταν βλέπω βέβαια εσάς τους χριστιανούς τους Ορθοδόξους, οπότε είναι το πλήρωμα αυτής της τοπικής εκκλησίας να εκκλησιάζεστε. Διότι δια του εκκλησιασμού και τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας του Δελφίου, ενωνόμεθα με τον Χριστό. Ο Χριστός γιορτάζει για να μας ενώσει μαζί του, για να μας δώσει τη χάρη του, να μας δώσει την ευλογία, αρκεί εμείς να το θέλουμε και να το ακολουθούμε. Και το θέλουμε και να το ακολουθούμε όταν ερχόμαστε και συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Είναι λυπηρό να βλέπει πολλές φορές εμείς το λαό άδειο, παρά μόνο μερικούς μόνο χριστιανούς, ενώ η ενορία απαριθμεί οπωσδήποτε αρκετούς χριστιανούς ορθοδόξους. Σήμερα τελέσαμε τη Θεία Λειτουργία, μας αξίωσε Άγιος Θεός να τελέσουμε αυτή τη λειτουργία και όσοι από εμάς ήταν έτοιμοι να κοινωνήσουμε και τον αχράνο μυστηρίο. Επαναλαμβάνω ότι αυτό το δικαίωμα να ενωθούμε μαζί του μας το έδωσε ο Χριστός μας με τη σταύρωσή του και την ανάστασή του. Έδωσε τη δυνατότητα στον άνθρωπο να ξαναρθεί πάλι κοντά του. Την δυνατότητα να ξαναέρθει και να μείνει, αν θέλει, στη Βασιλεία του Θεού ή διαφορετικά στον Παράδεισο. Αυτή τη Βασιλεία του Θεού και αυτό το Παράδεισο με τη ζωή τους, με το έργο τους και οι Άγιοι που σήμερα εορτάζουμε και τιμούμε, πληρωνόμαστε εδώ τα ίσια που πληρώνασε στον Χριστό. Και γίνονται σήμερα πρεσβευτές για όλους εμάς, είτε έχουμε το όνομά τους, είτε δεν έχουμε το όνομά τους. Πάντοτε οι Άγιοι γίνονται πρεσβευτές προς τον Άγιο Θεό για όλους εμάς που τους ακολουθούμεθα. Ήδη ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Ελένη να είναι πάντοτε πρεσβευτές και για εσάς που φέρετε το όνομά τους και για τους υπολείπους χριστιανούς, ώστε να έχουμε αυτή την ένωση και την κοινωνία με τον Χριστό μας και να ζούμε συνεχώς μέσα στην Βασιλεία του και μέσα στον Παράδεισο. Αμήν. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας, η Επιτροπή μαζί με γυναίκες της περιοχής πρόσφεραν γλυκά και αναψυκτικά σε όλους όσους παρευρέθηκαν στο ναό. Παραμένουμε στο Δήμο Δωρίδας, καθώς η τοπική κοινότητα Μόνας Τυρακίου με την συνδρομή εθελοντών, δυτών και πολιτών προχώρησε στον καθαρισμό του βυθού του λιμανιού της περιοχής. Οι εθελοντές δίτες της We Dive We Clean καθάρισαν τον βυθό βγάζοντας έναν μεγάλο όγκο σκουπιδιών. Η κάμερα του Λεπάντου ήταν εκεί και κατέγραψε τις προσπάθειες των εθελοντών να απομακρύνουν τα σκουπίδια. Άλλη μια δράση εθελοντισμού στέφθηκε με επιτυχία στο Μοναστηράκι Δωρίδας. Αυτή τη φορά οι εθελοντές του χωριού με τη Συνδρομή Επαγγελματιών Εθελοντών Δυτών της ΜΚΟ We Dive We Clean προχώρησαν στον καθαρισμό του βυθού του λισμανιού της περιοχής. Οι επαγγελματίες δίτες, επιχειρώντας για μεγάλο χρονικό διάστημα, κατάφεραν να απομακρύνουν τεράστιες ποσότητες σκουπιδιών που είχαν πεταχτεί στο βυθό, μολύνοντας τη θάλασσα. Στο πλευρό των επαγγελματιών δυτών και η εθελοντική ομάδα του χωριού μαζί με αρκετούς δημότες που πρόσφεραν τη βοήθειά τους στη δράση αυτή. Σήμερα γίνεται ο καθαρισμός του βυθού του λιμανιού. Ήταν κάτι που το είχαν ζητήσει όλοι οι χωριανοί μας εδώ, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες ψαράδες, όλοι οι επισκέπτες και γενικά όλοι αυτοί, γιατί στο λιμάνι μας μέσα κολυμπάνε και όλο το καλοκαίρι, πάρα πολύ καθαρά νερά. Βλέπετε μέσα σε μια ώρα τι έχουμε βγάλει.
Αυτό πρέπει να γίνει παράδειγμα, να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να προσέχουμε τις παραλίες μας και γενικά όλο το περιβάλλον και όπου μπορούμε. Και το βυθό της θάλασσας και από πάνω. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τα παιδιά που ήρθαν εδώ. Απευθύνθηκαν σε αυτούς, τους βρήκαμε χωρίς δεύτερη σκέψη, μας έκλεισαν τις ημερομηνίες. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους εθελοντές που βλέπετε εδώ, έτσι, οι οποίοι είναι εδώ στο μοναστηράκι. Παντού τρέχουμε για να δώσουμε την καλύτερη εικόνα που μπορούμε στο χωριό μας. Θέλουμε να συγχαρούμε τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας και όλους τους εθελοντές για αυτή τη δράση. Ο Δήμος Δωρίδος είναι δίπλα με οτιδήποτε μέσα χρειάζονται. Τους δίνουμε τα συγχαρητήρια και εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα σε οποιασδήποτε τέτοιες δραστηριότητες και ενέργειες κάνει οποιαδήποτε τοπική κοινότητα του Δήμου Δωρίδος. Η οργάνωση ήταν τέλεια, ενώ φορτηγό του Δήμου Δωρίδας ήταν εκεί, περιμένοντας να φορτώσει τα σκουπίδια και να τα μεταφέρει στο χιτά. Πρέπει να μάθουμε τα παιδάκια μας από το παγωτό, από το αυτοκίνητο, να έχουμε μία σακούλα να πετάμε τα σκουπίδια μας. Ποτέ κάτι κάτω. Ούτε στη θάλασσα, οι γιαγιάδες, όχι τα μωρομάντιλα, η νεολαία που αγαπάμε την παραλία, να πιούμε τις μπύρες μας, τα ποτά μας. Πάρε μία σακούλα και πάρτε σπίτι μαζί σας. Δεν πρέπει να τα πετάτε. Αυτά μένουν. Τώρα σήμερα είδατε πόσα πράγματα βρήκανε. Μερικά από ψαράδες, μερικοί από τουρίστες, μερικά από δίχτυα κτλ. Αλλά ήταν πολλά πράγματα που δεν θα έπρεπε να είναι. Τσίγκινα πράγματα που πίνουμε όλοι μία κοκακόλα. Τα μαγαζιά θα έπρεπε να μαζεύουν όλοι μπροστά τους και το περίμετρο. Και όλοι, άμα κάνουμε την προσπάθεια, δεν θα χρειαζόταν να καθαρίζουμε την Ελλάδα πώς θα έπρεπε. Because βλέπουμε ότι πολλές φορές δεν υπάρχουν άτομα στο Δήμο. Εμείς, αν κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην τα πετάμε, δεν θα υπάρξουν. Ήταν μια επιχείρηση καθαρισμού του βυθού από μικρά και μεγάλα αντικείμενα που μολύνουν το θαλάσσιο οικοσύστημα και συνιστούν παγίδες θανάτου για ψάρια, θαλάσσια, θηλαστικά και αμφίβια, κάποια εκ των οποίων είναι αναγνωρισμένα ως απειλούμενα είδη. Με επιτυχία ανέβηκε η παράσταση «Η Χαρτοπαίχτρα» από το εσπερινό ΕΠΑΛ της Ναυπάκτου στην Παπαχραλάμπεο αίθουσα. Όπως ήταν φυσικό, χάρισαν μοναδικές στιγμές γέλιου στο πλαίσιο του 12ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου και φυσικά καταχειροκροτήθηκαν. Πλούσιο γέλιο μέσα από ένα αγαπημένο έργο του παλιού ελληνικού κινηματογράφου χάρισαν οι μαθητές του εσπερινού ΕΠΑΛ της Ναυπάκτου στους θεατές στην Παπαχαραλάμπιο αίθουσα, αποδεικνύοντας έτσι ότι και μερακοί έχουν αλλά και ταλέντο στην υποκριτική με το έργο «Η Χαρτοπαίχτρα». Είναι απίθανο, τι θα κάνω τώρα? Συγγνώμη, εσείς τι είστε? Παμήλος, τραβουκάτος, κοκόχνεκτρας. Βάκος Καψούρης, παπατζής. Χαίρομαι πολύ για την γνωριμία. Και από εδώ η Δεσποινής, Μπερζή, Μπαρδόν ή Καλπύρη Μιτζού. Κόφτο μη μπέσει, πάπα. Θα μου πού έπεσα. Τι θα κάνουμε τώρα? Με ιδιαίτερη χαρά και μας τιμά η παρουσία σας για αυτή την προσπάθεια των μαθητών μας. Στην πρώτη μας χρονιά λειτουργία στο εσπερινό ΕΠΑΛ της Ναυπάκτου, κατορθώσαμε αρκετά πράγματα και είμαστε περήφανοι που εκτός από το ότι το σχολείο μας αποτελεί τόπο μάθησης, αποτελεί και τόπο έκφρασης, τόπο δημιουργίας και τόπο συνεργασίας και κοινωνικοποίησης. Θέλω να σας κάνω μια δημόσια εξομολόγηση ότι δεν ήρθα σήμερα να ακούσω θέατρο και να δω θέατρο. Δεν είμαι θεατρόφιλος. Άλλωστε βλέπουμε θέατρο κάθε βράδυ στις ειδήσεις, τις οποίες παρακολουθώ για να βλέπω τα τεκτενόμενα. Όλο θέατρα είναι οι ειδήσεις αυτές τις οποίες βλέπουμε. Άρα δεν ήρθα να δω το θέατρο. Τι ήρθα να δω? Ήρθα να δω και να καμαρώσω το εσπερινό ΕΠΑΛ της Ναυπάκτου, το οποίο είχε, όπως είπε και προηγουμένως ο διευθυντής, ενός χρόνου ζωή και όμως έχει μια ουσιαστική παρουσία, πέρα από τη μάθηση και αυτό το οποίο θα δούμε σήμερα. Επομένως, εκείνο το οποίο ήρθα να κάνω και το χαίρομαι,
είναι ότι το εσπερινό ΕΠΑΛ έχει ανατείλει στα πολιτιστικά δρόμενα της πόλεώς μας. Άρα ήρθα να δω την ανατολή του εσπερινού ΕΠΑΛ. Η Χαρτοπαίχτρα είναι ελληνική κομική κινηματογραφική ταινία του 1965 σε σενάριο και σκηνοθεσία Γιάννη Δαλιανίδη και παραγωγή Φίνος Φιλμ. Το σενάριο, ωστόσο, είναι βασισμένο στην ομότιτλη θεατρική παράσταση του Δημήτρη Ψαθά. Μια αγιάτρευτη χαρτοπαίχτρα, η Αλέκα, οδηγείται εξαιτίας του πάθους της σε διάφορες παρεξηγήσεις. Ο άνδρας της, προκειμένου να τη συνεφέρει, αρχίζει να κάνει κόρτες σε μια συμπαίκτριά της. Τα παιδιά του ζευγαριού όμως δεν γνωρίζουν τις προθέσεις του πατέρα τους και ανησυχούν για τη μοίρα της οικογένειας. Έπειτα από διάφορες περιπέτειες, η χαρτοπαίχτρα δίνει το μεγάλο όρκο να μην ξαναπιάσει τράπουλα στα χέρια της. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω, αρχίζω όμως ο παπάς σας. Όχι μαμά, έτσι. Πώς, τα χεράκια έτσι. Τα χεράκια σου. Ναι, και τα άλλα χεράκι. Πιάσιμο. Έτσι. Πάμε να καλαματιώσουμε. Ορκίζομαι ότι δεν θα ξαναπαίξω τράπουλα, ότι δεν θα την ξαναπιάσω στα χέρια μου, ότι δεν θα την ξαναδώ στα μάτια μου. Ποτέ, ποτέ, ποτέ. Η παράσταση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 12ου Μαθητικού Φεστιβάλ Θεάτρου και, όπως ήταν φυσικό, απέσπασε δυνατό χειροκρότημα. Και σε αυτό το σημείο, κύριε Σικίνα, να δούμε και την πρόγνωση του αυριανού καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την περιφερειακή τηλεόραση Λεπάντα. Από όλους εμάς, τεχνικούς και δημοσιογράφους, εύχες για ένα όμορφο και δροσερό βράδυ. Καλή σας νύχτα.